Και πάμε στην πραγματικά προβλήματα. Κύριο Οικονόμου, θα πρέπει να βγαίνει και να λέει και τα προβλήματα και αν θα μπορεί να βρεθεί μια λύση. Ελάτε. Και σας αφήσω τώρα για τις εκλογές. Κύριε Γιαννάκο, καλησπέρα σας. Δυστυχώς έχουμε τεράστιες ελλείψεις στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα παιδάκια έχουν πρόβλημα σοβαρό αυτή τη στιγμή. Στην Αθήνα, όσα παιδιά χρειάζονται εντατική νοσηλεία και βλέπουμε ότι τα προβλήματα είναι τεράστια. Για πείτε μας. Ένα στοιχείο να δώσω, παρακαλώ, κύριε Γιαννάκο, μόνο για να σας βοηθήσω. Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχει ούτε μία μονάδα, ούτε ένα κρεβάτι μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε όλη λοιπόν την Ελλάδα έχουμε 32 κρεβάτια στην Αττική, 23 σε ολόκληρη την Ελλάδα, 10 εκ των οποίων που στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε τον κύριο Γιαννάκο, ο ίδιος το καταγγείλει, τα ξέρει καλύτερα από όλους μας. Κύριε Γιαννάκο, καλησπέρα. Εγώ έδωσα αυτά τα στοιχεία, ξέρεις. Το ξέρουμε, κύριε Γιαννάκο. Άρα δεν το βοηθήσουμε, μας βοηθάει ο κύριος Γιαννάκος. Πάμε να τον ακούσουμε. Θα τα πει ο ίδιος. Λοιπόν, ακούστε με λίγο λοιπόν. Πράγματι, υπάρχει μεγάλη πίεση στις παιδιατρικές κλινικές των νοσοκομείων και τα παιδιατρικά νοσοκομεία. Στα εφημερεύοντα προσέρχονται εκατοντάδες παιδάκια κάθε φορά και ταλαιπωρούνται αφάνταστα. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα εάν υπήρχε πολύ περισσότερο προσωπικό στα νοσοκομεία και αν υπήρχε πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας. Διότι τα περισσότερα παιδάκια που πάνε στα νοσοκομεία τελικά δεν χρειάζονται νοσηλεία και δυστυχώς η πρωτοβάθμια περίθαλψη, Σαββατοκύριακα αργίες, καθώς επίσης και τις νύχτες, κατεβάζει ρολά. Και όλοι οι γονείς με τα παιδάκια τους, όταν είναι άρρωστα, είναι αναγκασμένα να πηγαίνουν στο νοσοκομείο προκειμένου να ζητήσουν υπηρεσίες υγείας. Γι' αυτό και η μεγάλη ταλαιπωρία. Ναι. Και τώρα έχουμε πρόβλημα πια, γιατί έχουμε πολλά παιδάκια που νοσούν βαριά, χρειάζονται διασωλήνωση και δυστυχώς στην Αθήνα μπορούμε να πούμε υπάρχει, είναι λίγο καλύτερο το σύστημα, επειδή υπάρχουν τα 3 παιδιατρικά νοσοκομεία. Στην περιφέρεια οι μονάδες εντατικής θεραπείας δεν καλύπτουν, διότι ουσιαστικά για non-COVID περιστατικά λειτουργούν 8 στο Ιπποκράτειο, 5 στο Ρίο και 5 στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αυτές οι 18 κλίνες για non-COVID περιστατικά και άλλες 5 που συνολικά λειτουργούν σε αυτά τα νοσοκομεία, 2 στο Ιπποκράτειο, 2 στο Ρίο και 1 στο Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου για COVID περιστατικά. Στα COVID δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά στα non-COVID όμως έχουν γεμίσει οι κλίνες με αποτέλεσμα να έχουμε διακομιδές σε μεγάλες αποστάσεις. Και όταν έχουμε διακομιδές σε μεγάλες αποστάσεις μπορεί να είναι ασφαλής, αλλά όμως επιβαρύνεται περαιτέρω η υγεία των παιδιών και ταλαιπωρούνται και οι γονείς, οι οποίοι πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά από τη μία άκρη της Ελλάδος στην άλλη. Συγγνώμη, εδώ χάσαμε ένα 6χρονο παιδί, το Θωμά, πριν από λίγες ημέρες, ακριβώς διότι δεν μπορούσε να γίνει αεροδιακομιδή λόγω ομίχλης. Και παρολίγο να χάσουμε πριν από λίγες μέρες άλλο ένα 2χρονο αγοράκι, όπως επίσης διασωληνωμένο το Σάββατο, όπως επίσης και άλλο ένα 11χρονο κοριτσάκι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Αν ένα παιδάκι σήμερα αρρωστήσει στην Κομωτινή, στο νοσοκομείο και διασωληνωθεί, θα πρέπει να γίνει διακομιδή στην Αθήνα. Είναι απαράδεκτο και είναι και δική μου ευθύνη, μπορώ και το ομολογώ, που δεν έχω αναδείξει ποτέ αυτό το ζήτημα, δεν μας απασχόλησε ποτέ αυτό το ζήτημα. Δεν επιτρέπεται πανεπιστημιακά νοσοκομεία στη χώρα και να μην έχουν ΜΕΘ για παιδιά. Ντροπή. Όπως για παράδειγμα της Αλεξανδρούπολης, η Θεσσαλία δεν έχει ΜΕΘ, θα μπορούσε να έχει το πανεπιστημιακό της Λάρισας. Της Ήπειρου, της Θεσσαλίας. Θα μπορούσε να έχει το πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων και στην Θεσσαλονίκη δεν αρκούν οι 8. Χρειαζόμαστε άλλη μία ΜΕΘ να λειτουργήσει. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα, δεν είναι τωρινό. Έχουμε και εμείς ευθύνη που δεν το αναδείξαμε. Θα πρέπει όμως τώρα η ευκαιρία όλων αυτών, της ταλαιπωρίας, του κινδύνου που παίρνουν τα παιδιά, η πολιτεία να σκύψει το Υπουργείο Υγείας και να δημιουργηθούν ΜΕΘ στα 4-5 πανεπιστημιακά νοσοκομεία που υπάρχουν. Απροστάτευτα τα παιδιά των Ελλήνων πολιτών, κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει ο κύριος Καπραβέλος, γιατί λέει πιθανά τα 200.000 κρούσματα γρίπη την ημέρα. Η γρίπη βλέπουμε να χτυπάει καθημερινά όλο και περισσότερους πολίτες.
μονάδες εντατικής θεραπείας για παιδιά δεν υπάρχουν, μονάδες εντατικής θεραπείας για ενήλικες και αυτές υπολειτουργούν. Βλέπουμε να έχουμε ένα διαλυμένο σύστημα υγείας την ώρα που έχουμε 200.000 κρούσματα γρίπης να αναμένονται να έχουμε τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον κύριο Καπραβέλο. Πάμε να τον ακούσουμε τι λέει ο ίδιος. Αυτός ήταν και ο κυριότερος λόγος που με έκανε να προτείνω ακριβώς αυτό που ακούσατε εδώ και αρκετές μέρες. Τα μαθηματικά μοντέλα προβλέπουν αύξηση των ιώσεων το επόμενο δίμηνο και το σύστημα υγείας δεν αντέχει άλλο. Επειδή ζήσαμε φιαλτικές στιγμές και εδώ δεν πρόκειται για μεγάλης ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα, πρόκειται για παιδιά κύριε Χασαπόπουλο και κυρία Βούλγαρη, καλό είναι να αποφύγουμε την έκρηξη των ιώσεων γιατί το σύστημά μας δεν αντέχει. Τα παιδιατρικά τμήματα είναι λίγα, λυπάμαι που το λέω, είναι μια πληγή για όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Το τονίζω για μία ακόμα φορά. Πολλοί συναδελφοί μου το έχουν τονίσει. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει παιδιατρικό νοσοκομείο που να καλύπτει όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Ένα 30 με 40% του πληθυσμού της χώρας δεν καλύπτει. Έχει 8 μόνο κλίνες εντατικής. Βλέπετε ότι οι αεροδιακομιδές... Κύριε Καπραβέλο, αληθεύει αυτό ότι πάμε για 200.000 κρούσματα? Κύριε Χασαπόπουλο, τα ακούω και εγώ τα μαθηματικά μοντέλα, τα σέβομαι διότι βασίζονται σε ενδείξεις πραγματικές και επειδή το πέρασε και η Ευρώπη, δεν είναι μακριά αυτό και από την Ελλάδα. Δηλαδή γονατίσανε, η Αγγλία γονάτισε αρχές Δεκεμβρίου με μια έκρηξη των ιωγενών λοιμόξεων και υπάρχει και επιστημονική εξήγηση, κύριε Χασαπόπουλο, ότι έχει δημιουργηθεί ένα κενό ανοσίας τα προηγούμενα χρόνια. Το προβλέψαμε εδώ και αρκετούς μήνες ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι διαφορετικός χειμώνας με την έννοια εκτός από τον κορονοϊό θα έχουμε έκρηξη κι άλλου λοιμόξεων. Μην μπερδεύετε τα διοικητικά μέτρα που το Υπουργείο αρνείται να πάρει με την έννοια υποχρεωτικότητα της μάσκας με τις ισχυρές συστάσεις όλων των επιστημόνων όλου του κόσμου. Ειλικρινά το λέω και λυπάμαι που η Επιτροπή ταυτίζεται με την πολιτεία. Η Επιτροπή θα έπρεπε να ήδη να πει ως ισχυρή σύσταση για να αποφύγουμε την έκρηξη αυτή, γιατί η ανησυχία υπάρχει και στην Επιτροπή, κυρία Βουλγαρή, προς Θεού. Δεν υπάρχει γονέας αυτή τη στιγμή που να μην ανησυχεί για τα παιδιά του, που δεν έχει ξενυχτήσει πάνω από τα παιδιά του το διάστημα που μας πέρασε με την έξαρση των ιωγενών λοιμόξεων. Μία από αυτές, ευτυχώς όλες είναι καλοήθεις, όμως μία από αυτές κάνει βροχιολίτιδες, μπορεί να οδηγήσει σε ανάγκη στήριξης του αναπνευστικού συστήματος και ανάγκη χρήσης μονάδων εντατικής θεραπείας που δεν έχουμε. Άρα συνεπώς είναι ισχυρή σύσταση όλων των επιστημόνων του κόσμου αυτή την εποχή που θα υπάρχει έξαρση των λοιμόξεων ειδικά στα παιδιά να υπάρχει χρήση μάσκας, όχι υποχρεωτικότητα. Καλό θα ήταν να υπάρχει υποχρεωτικότητα στους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων, στους καθηγητές, στους δασκάλους, να είναι υποχρεωτικότητα γιατί αυτοί κατανοούν το πρόβλημα με τα παιδιά. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει ο κύριος Καπραβέλος για τα κρούσματα της γρήπης. 200.000 κρούσματα. Και είμαστε ακόμα στην αρχή, σου λέει. Έτσι ακριβώς. Πάμε τώρα, κύριε Γύρη, πάμε.